να δει στα ιδιωτικά ή μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, κύριε Μαμουλάκη. Ναι, διότι νομίζουμε ότι η θωράκιση της δημόσιας παιδείας είναι καταρχάς το βασικό ζήτημα, το βασικό διακύβευμα. Η προσπάθεια που έχει λάβει η χώρα τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν την παιδεία σε πρώτο, σε δεύτερο αλλά και σε τρίτο βαθμό ήταν σημαντικά. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε τι παραλάβαμε. Πραγματικά μέχρι το 2014 η κατάσταση στην παιδεία ήταν τραγική. Είναι ενωπές οι μνήμες ακόμα από έλλειμμα, σοβαρό έλλειμμα και έλλειψη βιβλίων, καθηγητών, απολύσεις ανθρώπων που άπτονται γενικότερα σε θέματα παιδείας άμεσα ή μη. Νομίζω ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί έχουν ως εμπροστοβαρή στόχο και σκοπό την ενίσχυση, θωράκιση και ανάπτυξη της δημόσιας παιδείας. Άρα το βασικό πολιτικό ζήτημα εδώ είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτόν τον βασικό πυλώνα και μετέπειτα έρχονται οι σκέψεις. Και αν θέλετε, και διαπιστώνω και μια πρεμούρα από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο να αναδείξει το ζήτημα της ιδιωτικής εκπαίδευσης και το θέμα του ασύλου που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος, που νομίζω ότι είναι επίοικος, θα το έλεγα, ίσον σημασία σε σχέση με τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, αφορούν την παιδεία, αφορούν γενικότερα τη χώρα μας. Διότι δεν είναι δυνατόν λίγες ώρες πριν και βάσει της επιδίωξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ξεδιπλώσει την πολιτική της ατζέντα, να προτάσει αυτό το ζήτημα. Όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα οικονομικού χαρακτήρα, πολιτικού, τεχνικού αν θέλετε, που θα μπορούμε να αναπτύξουμε εδώ στην Κρήτη, ζητήματα που έχουν πραγματικά τρέξει με αποτελεσματικότητα και συνέπεια στο επίπεδο της κυβέρνησης, έργα υποδομής όπου η Κρήτη για χρόνια δεν είχε δει, η Κρήτη ένα απότιστο δέντρο αν θέλετε των κυβερνήσεων των προηγούμενων ετών, εδώ πλέον είδε στην πράξη έργα να ελοποιούνται, να σταμάτησαν να είναι μακέτες ή απλοί βερμπαλισμοί, αλλά έγιναν πράξη. Πράξη που τη χαίρεται ο πολίτης της Κρήτης, αλλά και οι επισκέπτες, οι εκατομμύρια επισκέπτες, που νομίζω ότι δίνουν μια σοβαρή ενίσχυση στο εθνικό μας ΑΕΠ. Και αυτά είναι ζητήματα τα οποία μας αφορούν, και αυτή είναι και η σύνδεση, αν θέλετε, της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική πολιτική σκηνή. Και δεν σας κρύβω, ως αντιδήμαρχος του 4ου Δήμου της χώρας και του 1ου Δήμου της περιφέρειας Κρήτης, ότι τρέξαμε πολλά πράγματα σε συνεργασία, σε αγαστή θα έλεγα συνεργασία με την κυβέρνηση, θέματα περιβάλλοντος, θέματα υποδομών που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η μεγάλη κρίση που αντιμετωπίστηκε με εξαιρετική, αν θέλετε, αποτελεσματικότητα του μεταναστευτικού, εννοώ την κρίση του 2016-17, όπου πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο απορροφήθηκε αυτή η ροή στην Κρήτη και στο Ηράκλειο προκειμένου ήταν χαρακτηριστική και λίαν θετική. Μια κουβέντα σας παρακαλούμε για να κλείσουμε, κύριε Κωστόπουλε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω με μια κουβέντα σε όλα αυτά που άκουσα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο λακωνικός γίνεται, αν και αρκαδικής καταγωγής.